Ακούτε Sky και ημερολόγιο. Και στη τηλεφωνική γραμμή ο πρέσβης επιτιμίου, ο κ. Αλέξανδρος Μαλλιάς, κυκλοφορεί ήδη ένα πολύ ενδιαφέρον καινούριο βιβλίο του. Τα σύνορα είναι το θέμα του. Καλημέρα, κύριε Μαλλιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε. Στους πολλούς και τις πολλές που εορτάζουν. Μεταξύ των οποίων στον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, στον κύριο Δημήτρη Κοντομιχάλη. Εδώ τους έχουμε όλους. Ναι, ακριβώς. Το Δημήτρη Κοντομιχάλη, ξέχασα να του πω εγώ χρόνια πολλά. Καλά που με διορθώσατε εσείς. Είναι ένα τριήμερο σκέψης, αναστοχασμού και παραδειγματισμού. Τώρα, έλεγα προηγουμένως, γιατί μετρά κανείς τον τρόπο με τον οποίο όχι μόνο ανοίγει, αλλά και οξύνει τα μέτωπά της η Τουρκία. Με τη Γαλλία έφτασε τα πράγματα στα άκρα. Η Γαλλία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της από την Άγκυρα ως αντίδραση των απίστευτων δηλώσεων που κάνει προσωπικά για τον πρόεδρο Μακρόν. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάθε μέρα έχουμε κάτι καινούριο. Η ένταση είναι πια στο προχώρητο. Με τους Ρώσους, φαίνεται, παρότι οι σχέσεις κρατιούνται καλές, φαίνεται ότι αυτά που κάνει ο Ερντογάν στον Κάφκασο ενοχλούν. Με την Ελλάδα. Αυτά με τους Αμερικανούς βγαίνει ο Ερντογάν χθες και λέει: αν τολμάτε, βέρτε μου κυρώσεις, κατεκρυμνίζεται η λίρα στα χρηματιστήρια. Πώς να το εξηγήσει κανείς όλο αυτό, τι είναι αυτό? Γιατί ναι. από μια επιπόλαιη ματιά μοιάζει παρανοϊκό. Κύριε Τσίμα, καταρχήν, επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, εγώ ξεκινώ πάντοτε από σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι εφόσον δεν λειτουργεί. Και τον δεν λειτουργεί είναι πολύ ήπιος χαρακτηρισμός. Το Παγκόσμιο Συλλογικό Σύστημα Ασφάλειας, όπως εκφράζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών και δει τα πέντε μόνιμα μέλη, τόσο χώρες όπως είναι η Τουρκία, διεκδικούν ένα μεγάλο κομμάτι της επιρροής, κυρίως με την προβολή ισχύως. Όταν λέμε ισχύως εννοούμε οικονομικής, η οποία στηρίζεται από τη στρατιωτική. Αυτό συμβαίνει και στην περιοχή μας με την Τουρκία. Ενώσο, πάμε τώρα στα πολιτικά μας, το δεύτερο επίπεδο. Ενώσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιλαμβάνεται ως ένωση ότι επιθέσεις εναντίον συγκεκριμένων κρατών μελών αφορούν όλη την Ένωση, τόσο θα βρίσκει πρόσφορο έδαφος αυτή η επιθετική δραστηριότητα του Ερντογκάν. Επιθετική δεν είναι μόνο με την κίνηση των σκαφών και των αεροσκαφών, είναι ένα βήμα πριν. Πρόσεξα πολύ τα λόγια του και στην Κεσάρια και χθες και προχθές. Είναι ένα βήμα πριν κηρύξει αυτό που θα λέγαμε τζιχάντ κατά της Ευρώπης. Παρότι όσα λέγει εκεί κινούνται. Κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο μιλά για την Γαλλία και τον πρόεδρο Μακρόν. Συνεπώς, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν αφορά την Κύπρο ή την Ελλάδα. Δεν αφορά, αν θέλετε, μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα. Αφορά την Ευρώπη. Εμείς, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει καθόλου να παρασυρθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Διότι τι κάνει ο Ερντογκάν και με τη Γαλλία. Λέει, η Τουρκία είναι ο υποστηρικτής όλων των καταπιεζομένων μουσουλμάνων στη Γαλλία και στην Ευρώπη. Όχι των Τούρκων, όπως έλεγε μέχρι πρόσφατα, και αυτό ήταν μια πάγια θέση και των κεμαλικών κυβερνήσεων όλων. Όχι των Τούρκων ή των τουρκικών μειονοτήτων ή εδώ και εκεί. Έλεγε, είναι όλων των μουσουλμάνων στην Ευρώπη. Και αυτό θέλει πολύ προσοχή και από την πλευρά της Ευρώπης. Ναι. Από εκεί και πέρα. Με τη Ρωσία θα έλεγα ότι η Ρωσία και προσωπικά ο πρόεδρος Πούτιν και βεβαίως ο πολύπειρος υπουργός εξωτερικών ο κ. Λαυρό βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Και ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου για πρώτη φορά η Ρωσία καλλιεργεί κάθε χαραμάδα που υπάρχει προκειμένου να αποσπάσει την Τουρκία από τη Δύση ή αν θέλετε να αποσπάσει την εμπιστοσύνη που είχε η Δύση για την Τουρκία και την εμπιστοσύνη που έχει για την Δύση, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ ή Τουρκία. Συνεπώς είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
Και αυτό το περιγράφετε και το... πολύ, πολύ ωραία και με μεγάλη ακρίβεια. Το πίσω από όλη αυτή την ανάλυση υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτά που κάνει ο Ερντογάν είναι ένα παιχνίδι, ένα κλασικό παιχνίδι διαπραγμάτευσης, λέω γιατί θέλω, ή στα αλήθεια η Τουρκία έχει μπει σε μια διαδρομή, που την, σε μια τροχιά που την απομακρύνει και κάποια στιγμή θα την αποκόψει από τη Δύση? Όχι κύριε Τσίμα, νομίζω πια ότι πρέπει να οριμάσει σκέψη. Νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα το έχουμε καταλάβει ίσως όχι όλοι στον ίδιο βαθμό, ότι δεν πρόκειται πλέον, παλιά θυμάστε τι λέγαμε, μέχρι και πριν από, για λόγους εσωτερικούς, για να κερδίσει τις εκλογές. Αυτό το παιχνίδι... Ή το για να πιέσει ας πούμε τη Γερμανία να της δώσει κάτι παραπάνω εδώ ή εκεί. Ναι, ή να πάρει τα 4 δις για τους Σύρους πρόσφυγες που είναι στο νότιο Ανατολή. Δεν είναι αυτό λέτε. Νομίζω ότι δεν είναι πια αυτό. Έχουμε μία θεμελιώδη στροφή του Προέδρου Ερντογκάν, του χαρακτήρα Ερντογκάν, της προσωπικότητας Ερντογκάν μετά το 16, μετά το αποτυχημένο πραξιόπημα. Η πορεία όμως αυτή είχε αρχίσει ήδη, χωρίς να φαίνεται πάρα πολύ, το 2007 όταν έγινε το αποτυχημένο πραξικόπημα του τουρκικού πενταγώνου, θυμάστε, το Φεβρουάριο του 2007 νομίζω, υπήρξε ένα ανακοινοθέν του αντίδραση στο ενδεχόμενο να εκλεγεί ως πρόεδρος της... Ο Μοχάμεντ Γκιούλ, ακριβώς. Εγώ τότε ήμουν πρέσβης στη Ουάσιγκτον και πρέπει να σας πω, διότι προσπαθώ να βρω ακριβώς πότε άρχισε. Τότε άρχισε η ήπια πορεία. Η θέση στη Αμερικανική την εποχή εκείνη, την οποία μας διαμήνυσαν επίσης, ήταν ότι η κίνηση του Πενταγώνου συνάδει του τουρκικού. Ναι. Συνάδει με τον ρόλο που είχε ο τουρκικός στρατός σε τουρκικό σύνταγμα. Δεν επεκτείνομαι. Μάλιστα. Συνεπώς από τότε άρχισε να λαμβάνει υπόψη του ορισμένα στοιχεία. Υπήρξε μια ριζική μεταστροφή της Τουρκίας και του, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών μεσιανικού ρόλου του Ερντογκάν κατά την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Σε όλες τις χώρες παρενέβη η Τουρκία, σε άλλες με πολύ μεγάλη αποτυχία και σε άλλες με κάποια με σχετική επιτυχία. Παντού ήταν παρούσα η Τουρκία. Παντού. Εποφελήθηκε επίσης τη διάσπαση συμφερόντων και θέσεων μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Όπου δεν είχαμε αποτυχημένες παρεμβάσεις της Δύσης, ας το πούμε έτσι, ή μη παρεμβάσεις της Δύσης για να αποφύγουμε δυσάρεστες εξελίξεις, όπως στη Συρία ας πούμε. Εδώ έχουμε μια τελείως διαφορετική Τουρκία, όπου πλέον το Ισλάμ αρχίζει να έχει τον πρώτο ρόλο. Με βάση αυτή την ανάλυση, τι κάνουμε εμείς? Ξεκίνησε μια συζήτηση, εγώ προσωπικά τη βρίσκω και άχαρη και θα έλεγα έως και επικίνδυνη, γιατί γίνεται δημόσια μια συζήτηση πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα. Είπε χθες, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, πρέπει τώρα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, γιατί αυτό πρέπει να το κάνει στη στιγμή που στο αμφισβητούν. Του απαντά ο κύριος Νίκος Φίλης, σύντροφός του, ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε τώρα, αλλά πρέπει να το κάνουμε όταν οριμάσουν οι συνθήκες και πάντα σε συνεννόηση με το διεθνή παράγοντα, γιατί η χώρα οφείλει να αναζητεί πολυδιάστατα ερίσματα. Την παρακολούθησα. Τι κάνουμε? Στη Βουλή, όπως παρακολουθώ όλες τις συζητήσεις στη Βουλή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι διδακτικές. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτή η στιγμή. Δεν είναι αυτή η στιγμή. Όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα, όλοι, όσοι ήσαν πρωθυπουργοί, όσοι διατέλεσαν Υπουργείο Εξωτερικών, όσοι ήσαν μέλη του στενού, του σκληρού πυρήνα του Υπουργικού Συμβουλίου, γνωρίζουν τα πραγματικά δεδομένα. Γνωρίζουν και τις δυνατότητες και το σκεπτικό υπέρ και το σκεπτικό υπέρ των εισαναστολής. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε εδώ και ένα χρόνο, δηλαδή κυρίως θα έλεγα με πολύ μεγάλη επιτάχυση και δημιουργικότητα μετά την υπογραφή του Τουρκολιβικού Συμφώνου. Αυτό ήταν ένα... Το οποίο μας αφύπνισε. Επιτρέψτε μου τον όρο... σεισμός, ο οποίος μας έστρωξε μας έστρωξε να αναθεωρήσουμε ορισμένες θέσεις και να βρούμε δημιουργικές λύσεις. Εάν δούμε το τι έχει γίνει, άρα εγώ είμαι υπέρ της αυτό που λέω της διπλωματικής ομοβροντίας απέναντι στην πολιτική της κανονιοφόρου. Μέσα σε 4 μήνες έχουμε υπογράψει
διαδοχικές συμφωνίες ΑΟΣ, η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που περιβρέχεται παντού από θάλασσες, ναι, και δεν είχαμε ΑΟΣ. Ούτε έχουμε μία. Ιταλία. Με την Αίγυπτο, πολύ δύσκολη περίπτωση, εδώ και 20 χρόνια, έτσι. Και με την Αλβανία, που είναι και ένα προσφυλές θέμα για μένα. Βέβαια, το ξέρετε πολύ καλά, έχετε... Φτάσαμε σε μία καταρχήν συμφωνία για νέες διαπραγματεύσεις, προκειμένου να δούμε, αν δεν συμφωνήσουμε, αν διαφωνήσουμε διμερώς, όπως εκτιμώ ότι θα γίνει, αποκλείω οποιαδήποτε αλβανική κυβέρνηση να συμφωνήσει με την Ελλάδα διμερώς, δηλαδή, διότι έχει και τις εξαρτήσεις με την Τουρκία, έτσι. Άρα, συμφωνήσαμε ότι σε περίπτωση που διαφωνήσουμε, όπως πιστεύω θα γίνει, θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Κύριε Τσίμα, πριν από 10 χρόνια, αν γινόταν αυτό, θα ήταν υποχώρηση μετά την υπογραφή της Ελλοαλβανικής Συμφωνίας που την ακύρωσαν οι Αλβανοί. Αν γινόταν πριν από 2 ή 3 χρόνια, θα σας έλεγα είναι μια σημαντική άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση. Σήμερα, επιτρέψτε να σας πω, με όση γνώση έχω, δεν είναι γνώμη, ήταν η μόνη εφικτή δυνατή λύση που μάλιστα μας προσθέτει πολλούς πόντους στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να αναδείξουμε ότι εμείς ό,τι κάνουμε είναι πάντοτε σύμφωνο με το αυτό που λέμε διεθνές δίκαιο, εν προκειμένου δε με το δίκαιο της θαλάσσης. Άρα είναι η σωστή μέθοδος στη στιγμή αυτή. Ταυτόχρονα όμως έχουμε αποδείξει σε 3 περιπτώσεις ότι έχουμε πολύ ισχυρή, ισχυρότερη από όσοι νόμιζαν οι περισσότεροι Έλληνες, πρέπει να το πούμε αυτό. Γιατί είχε καλλιεργηθεί η αίσθηση μιας Ελλάδος πολύ αδύναμης μπροστά σε μια πανίσχυρη Τουρκία. Άρα έχουμε μια πολύ ισχυρή στρατιωτική αποτροπή, πρώτον στον Εύρο, δεύτερον στο Αιγαίο, τον Ιούλιο-Αύγουστο, όπου είχαμε μια εξαιρετική ανάπτυξη του ελληνικού στόλου σιωπηρά, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, ήσαν εκεί. Χωρίς την πανοκρουσίες και απευθείας τηλεοπτική κάλυψη. Και το τρίτο ήταν, το οποίο θεωρώ ένα πολύ σημαντικό επιχειρησιακό επίτευγμα, ήταν η προσγείωση των ελληνικών αεροσκαφών F-16 στο αεροδρόμιο Ανδρέας Παπανδρέας της Πάφου. Άρα έχουμε μια ισχυρή διπλωματική αντεπίθεση και επίθεση σε ορισμένα σημεία. Η συμφωνία με την Αλβανία ήταν με την Αίγυπτο. Έτσι δεν ήταν κάτι που μπορούσε κάποιος να προβλέψει με ασφάλεια μερικούς μήνες πριν, και η οποία στηρίζεται σε μια πολύ ισχυρή αποτροπή που δημιουργούν οι ένοπλες δυνάμεις. Στόχος μας είναι η ειρήνη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέσβη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίμα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.